Dab. Μεθυσμένος μπαίνω στο club, dab. Δεν σας βλέπω, λέω ούτε καν, dab. Τη δικιά σου παίρνουμε gangbang. Ποιος γαμάει τους λαϊκούς, dab. Μεθυσμένος μπαίνω στο club, dab. Πήγαμε από τη Θήβα σκοτωμένη μετά το live που είχε ο Sneak με τον Νίπο και φτάσαμε Λαμία μέσα σε λιγότερο από 40 λεπτά. Ο υποχθένος έχει δεύτερο live μέσα στην ίδια νύχτα εδώ στη Λαμία σε ένα μαγαζί. Τον περιμένουμε να τελειώσει για να ξαναφύγουμε αμέσως να πάμε στη Στιάτισσα στο χωριό του όπου θα μείνουμε απόψε το βράδυ. Έλα. Φτάνας, ε. Τέλος. Ναι, ρε. Εντάξει. Τι κάνουμε. Τι λέει. Εντάξει, περιμένετε ώρα. Όχι, εντάξει. Καμιά όμως όσο πήρε. Πώς πήγε. Από Θήβα Λαμία, δύο live σε μία μέρα. Ήταν σε, λίγο σκότωμα. Σε τρεις ώρες μάλλον όλα. Έγινε χαμός, ωραία. Το κάνεις συχνά αυτό. Κοίτα, συνήθως καλοκαίρι γίνεται αυτό, λόγω beach bar, με βράδυ. Ο υποχθόνιος έχει συνηθίσει τη ζωή στον δρόμο. Τους τελευταίους 5 μήνες, μαζί με τον φίλο και μάνατζέρ του, τον Αντώνη Μούμογλου, έχουν διασχίσει 90.000 χιλιόμετρα οδικός. Μαζί με τα ταξίδια που έχουν κάνει αεροπορικός ή με πλοία, έχουν επισκεφθεί περίπου 80 πόλεις. Λοιπόν, 4,5 ώρα τώρα τι κάνουμε. Φεύγουμε για Σκιάτιστα. Έχουμε ένα ωραίο δρόμο, όλο στροφές. Θα περάσουμε ωραία. Μαραντόνα, ναι, Μαραντόνα. Μαραντόνα, Diego Maradona. Όταν ήρθα Αθήνα, ο μηδενιστής δούλευε σε ένα μαγαζί με ζωοτροφές, πώς τα λένε αυτό που παίρνουν. Για γυμναστήριο, λες. Συμπληρώματα για τροφή. Συμπληρώματα για ζωοτροφές, ναι, δούλευε σε ζωοτροφές. Και πάω εκεί στο μαγαζί του και ήρθα εδώ να δω τη φάση για να γίνω ράπερ, του λέω, να πάρουμε λεφτά. Είσαι μαλάκας, μου λέει. Από το ράπ θα βγάζεις λεφτά. Είσαι χαζός. Το θέμα ήταν να κατέβηκα Αθήνα. Δεν είχα μία. Με 50 ευρώ κατέβηκα. Έκανα κάποιες περίεργες δουλειές, νύχτα. Περίεργες δουλειές. Αυτές τις δουλειές κάναμε όλοι για να γίνουμε κάτι. Λοιπόν, κάναμε μια στάση τώρα να βάλουμε βενζίνη, να φουλάρουμε τα μάξι. Βασικά θα κοιμηθούμε και από τώρα στα μάξι, ε. Εσύ θα κοιμηθείς. Εσύ. Εγώ, πάρα πολύ μπερέντας. Σβήνω, ανάβω. Σβήνω, ανάβω. Πριν από λίγο ξύπνησα εδώ στη Σιάτσα της Κοζάνης. Επιτέλους ξεκουράστηκα λίγο μετά το χθεσινό ατελείωτο ταξίδι. Και τώρα περιμένω τον υποχθόνιο να έρθει να με πάρει, να με ξαναγήσει στα μέρη του. Τώρα μπαίνουμε στη Γεράνη, αυτή είναι η είσοδος της πόλης τώρα. Η πιο λαϊκή συνοικία. Τι εννοείς, υπάρχει και πιο high class. Τώρα όχι. Παλιότερα όμως ναι, υπήρχε αυτό το. Υπήρχε διαχωρισμός. Από εδώ είμαι κι εγώ, από τη Γεράνη είμαι κι εγώ. Με πολιτική θα ασχολούσουν. Ο Μπρέχτ λέει, όποιος δεν ασχολείται με την πολιτική και στο λέει αυτό, θα πει ότι είναι ήδη συμβιβασμένος με αυτό που υπάρχει και του αρέσει. Φτάσαμε, παιδιά. Κοίτα εδώ πέρα η εκκλησία που λέμε η Δημήτρης Καμπάνα και Πόρση στο Κολομπιάνο. Έλα, αυτό είναι. Άρα παίρνει έμπνευση από εδώ και γράφεις, ε. Χιωτιζόγραφο, δεν γίνεται να γράψουμε ψέματα. Δηλαδή μου λένε, υποπουλήθηκες, μιλάς για χρυσά και αυτά. Αυτά περνάω. Αυτό που συζητάγαμε στο αυτοκίνητο, η ιδεολογία, η λίγο πιο αριστερή, κολλάει. Είμαι της άποψης ότι ό,τι παράγεται από τον εργάτη πρέπει να το έχουμε όλοι. Όλοι πρέπει να φοράμε Rolex. Γιατί αφού υπάρχει, είναι ωραίο, έχει κατασκευή ωραία, βαρύ, δεν χαλάει. Κατάλαβες. Μπορεί να το πάρουν όλοι όμως. Ναι, αυτό είναι το κακό. Ότι πρέπει να το πάρουν όλοι όμως. Τώρα που είσαι σε μια καλή φάση, πόσα μπορείς να βγάλεις το μήνα, είτε εσύ είτε ένας επιτυχημένος ράπερ γενικά στην Ελλάδα. Αυτά θα τα πούμε, να τα δηλώσουμε στην εφορία και όλα στο φόρο. Θες, πάνω κάτω. Είναι ξέρεις... πολλά. Είναι πολλά. Ναι. Σε σχέση δηλαδή με ένα βασικό μισθό, είναι πολλαπλάσιο. Πολλά, ναι, ναι, έχει φύγει αλλού. Βρώμικα λεφτά πήρανε καμόρα. Αριστερό δεξί, Rolex για την ώρα. Ο υποχθόνης υπήρξε μέλος των θρηλυκών Ζητανή, του hip-hop συγκροτήματος που με την κυκλοφορία του πρώτου τους δίσκου οδήγησαν το τότε Υπουργείο Πολιτισμού να απαγορεύσει δύο από τα κομμάτια τους. Εμείς απελευθερώσαμε τη γλώσσα. Τα χασίσια, τις πουτάνες, τα γάμες για να μπουν. Ξέρεις, μπορεί να λες, αυτό είναι στίχος, είναι αυτό, ή δεν εννοώ αυτό. Να απελευθερωθεί η γλώσσα είναι μεγάλο πράγμα, κατάλαβες. Με το Skype, στην ουσία,
φέραμε την τραπ μουσική. Όταν το κάναμε αυτό, φάγαμε το κράξιμο του αιώνα. Η τραπ μουσική είναι ένα νεοφερμένο είδος στην Ελλάδα, που έχει δημιουργηθεί ωστόσο στον Αμερικανικό Νότο από τις αρχές της δεκαετίας του 90, από hip-hop μουσικούς, οι οποίοι εργάζονταν στα trap houses, δηλαδή τα σπίτια όπου παρασκεύαζαν το ναρκωτικό crack. Ουσιαστικά από τότε και εσύ ξεκινάς την μεγάλη άνοδο που έχουμε φτάσει τώρα στα εκατομμύρια views στο YouTube κτλ. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να μεταφέρουμε τη δουλειά μας προς τα έξω. Με εταιρείες και αυτά δεν ήθελα να συνεργαστώ, γιατί έχω πάει σε πολλές εταιρείες. Ο μόνος χώρος που υπήρχε για μας, ξέρω εγώ, να προωθήσουμε τη δουλειά μας, ήταν το YouTube. Μαραντόνα, ναι, Μαραντόνα. Το Μαραντόνα είναι το πιο επιτυχημένο, από άποψης views, κομμάτι του υποφθόνη, έχοντας ξεπεράσει τις 10 εκατομμύρια προβολές. Μάλιστα, για το 2016 ήταν το 8ο κατά σειρά τραγούδι στα 10 δημοφιλέστερα του YouTube για την Ελλάδα. Από αυτά, εσύ πόσα μπορείς να πάρεις, τώρα, για να καταλάβω πάνω κάτω πώς πληρώνει το YouTube. 7-8 χιλιάρικα εκεί πέρα. Mm-hmm. Ο Ήπο, ενώ μιλούσαμε, μου είπε ότι στον ίδιο χώρο που βρισκόμαστε συστεγάζεται και ένα εργαστήρι γούνας. Την κατέχει και αυτή την τέχνη. Αμέ. Τσιντσιλά. Πιάσε να δεις. Πω που χάνεται το χέρι μας, Θα δοκιμάσεις μία. Ναι, αμέ. Ωπ, περίμενε. Είναι λίγο μικρό, Μοιράζει. Εντάξει. Κάνω το κομμάτι μου. Ωραίο, φίλε. Πίστευτο, αυτό. Είναι εδώ να πιάνει συνέχεια. Ναι. Snoop Dogg. Εντάξει. Αλλού. Άλλη φάση αυτό. Αυτό είναι μονοκόμματο τώρα. Αμέσως γίνεσαι ράπερ. Ναι, έγινα. Yo. Ντάμ. Σε έχουν πλησιάσει ποτέ λαϊκοί τραγουδιστές για να κάνετε ντουέτο? Έχω κάνει τέτοια ντουέτα. Πειραματικά, έτσι, ωραία. Να υπηρεσεί όμως το δικό μας στυλ, να μην συμμετέχω σε λαϊκό. Να είναι πιο πολύ να είναι το hip hop στοιχείο. Ο Υποφθόνης έχει κάνει δύο τέτοιες συνεργασίες στο παρελθόν, με τη Δέσποινα Βανδύ και την Έλλη Κοκκίνου. Επόμενη στάση, το εινοποιείο ενός φίλου του Ήπο, λίγα μέτρα πιο κάτω από το σπίτι του, για να δοκιμάσω ένα κρασί που αναφέρει στα κομμάτια του, το λιαστό, που παράγεται στη Σιάτιστα. Γεια μας. Γεια μας. Τη φάση sex, drugs, rock and roll την έχεις περάσει? Εννοείται. Σε ακραία κατάσταση. Δηλαδή με τους ζητάνε από το 97 μέχρι το 2005, καφριλίκια μόνο. Ότι περάσαμε από αυτά, ναι, περάσαμε από αυτά, ναι. Και ότι λέμε αυτά, ναι, και ότι τα ακούν μικρά παιδιά, δεν σημαίνει ότι πρέπει να το κάνουν. Κατάλαβες, ακούν μια ιστορία. Ωραίο το κρασάκι, Πολύ.